Με τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής θα συνομιλήσουμε τώρα, Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε με τα όσα γίνονται στην Μέση Ανατολή. Μετά την δολοφονία Νασράλα, τι γίνεται από εδώ και στο εξής? Να σας πω, μετά την δολοφονία νομίζω ότι έχουμε περάσει σε μια νέα φάση. Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Το Ισραήλ και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι θέλει να αλλάξει το χάρτη της Μέσης Ανατολής, να δημιουργήσει μια νέα ισορροπία δυνάμεων και σε αυτό το επιτυγχάνει. Το ερώτημα είναι για ποιο σκοπό, τι εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή και η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Εμπεδώνει την ασφάλεια του Ισραήλ που υποτίθεται ότι είναι ο έσχατος στρατηγικός στόχος? Η απάντηση των περισσότερων αναλυτών είναι ότι τουλάχιστον σε ένα μεσοπρόθεσμο και μακροχρόνιο ορίζοντα δεν εμπεδώνεται η ασφάλεια. Απλούστατα, ενισχύεται ο φαύλος κύκλος του μίσους, της βίας, του αίματος, και αυτό υποσκάται την ασφάλεια του Ισραήλ. Αυτή είναι η μία πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι ότι η πολεμική δραστηριότητα του Ισραήλ θέτει σε ένα, αν θέλετε, κέραιο δίλημα το Ιράν. Τι θα κάνει το Ιράν? Διότι από τη μία μεριά το Ιράν αισθάνεται ότι πρέπει να αντιδράσει στην δολοφονία Νασράλα και τα λοιπά, διότι εάν δεν αντιδράσει, προφανώς θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε εντελώς αδύναμη θέση. Αλλά από την άλλη όμως δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε ένα πόλεμο που μπορεί να το φέρει σε ευθεία αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επομένως να υπάρξει μια καθολική ανάφλεξη στην περιοχή με προεκτάσεις στον κόσμο. Και ως εκ τούτου σταθμίζει πολύ προσεκτικά το τι θα πράξει, ενδεχομένως να καταφύγει σε μια περιορισμένη αντίδραση, αλλά δεν αποκλείεται όμως να επιταχύνει το πρόγραμμα για την απόκτηση πυρηνικών όπλων μετά τα όσα συνέβησαν. Αυτό μπορεί να δώσει ένα κίνητρο στο Ισραήλ προκειμένου να επιτεθεί ευθέως στο Ιράν. Και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο οποίος μίλησε προλίγου απευθύνοντας διάγγελμα στον Ιρανικό λαό, ουσιαστικά υπενήχθηκε επίθεση στο Ιράν εάν τα πράγματα εξελιχθούν με βάση αυτό το σενάριο. Επομένως βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση όπου η περιφερειακή ανάφλεξη εμφανίζεται ότι έρχεται πολύ πιο κοντά. Και σε μια τέτοια περίπτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αποκλείεται να έχουμε μια ακόμη χειρότερη κατάσταση μιας πιο ευρύτερης ενδεχομένως παγκόσμιας σύγκρουσης. Ελπίζεται να αποφευθεί αυτό, άρα ταύτα τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα ευβίωνα ούτε για την περιφερειακή ειρήνη, ούτε για την παγκόσμια σταθερότητα. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι, ότι μπορεί να υπάρξει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή? Κοιτάξτε, εάν το Ισραήλ επιχειρήσει και χερσαία επέμβαση στο Λίβανο, κάτι που θα περιπλέξει πολύ ακόμη την όλη κατάσταση, εάν συνεχίσει τις επιθέσεις στην Ιεμένη, στη Γάζα που τη συνεχίζει ούτως ή άλλως, αλλά και στη Δυτική Όχθη, όπως είπα και προηγουμένως, ο πόλεμος έρχεται πολύ κοντά. Ο κρίσιμος συντελεστής εξακολουθεί να είναι το Ιράν. Το τι θα κάνει το Ιράν? Εάν το Ιράν προχωρήσει σε μια μαζική αντεπίθεση, σε κάποια επίθεση πιθανότατα θα την επιχειρήσει. Αλλά εάν αυτή είναι μαζική, δηλαδή επιχειρήσει να χτυπήσει το Τελ Αβίβ ή κάτι παρεμφερές, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι να έχουμε μια γενικότερη ανάφλεξη, παρά το γεγονός ότι και οι αραβικές, άλλες αραβικές χώρες, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ κτλ., δεν θα ήθελαν κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές όταν ανοίξει μια δυναμική, είναι δύσκολο να τη συγκρατήσετε. Σας οδηγεί η δυναμική και δεν οδηγεί η λογική την όλη εξέλιξη
της πραγματικότητας. Τώρα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαλούνται σε έκτακτη συνέλευση. Θέλουν οι δυτικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών να βάλουν τέλος σε αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Κοιτάξτε, οι δυτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και στη Γάζα και στο Λίβανο, να υπάρξει αποκλιμάκωση. Παρά τις διαιρέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που την καθιστούν λίγο πολύ ανήμπορη για έναν πιο ενεργετικό ρόλο, παρά τα αυτά η τοποθέτησή της θα είναι υπέρ της αποκλιμάκωσης, της ειρήνης στη Γάζα, της σύναψης της συμφωνίας για την ειρήνευση, όπως επίσης και την κατάπευση πυρός στο Λίβανο. Δεν είμαι βέβαιος ότι το Ισραήλ θα ακούσει, αλλά αυτή είναι η τοποθέτηση της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Biden επίσης τονίζει την ανάγκη αποκλιμάκωσης. Αλλά κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία αντιφατική τοποθέτηση, μία αντιφατική πολιτική, διότι ενώ τονίζουν την ανάγκη για αποκλιμάκωση, ταυτόχρονα στηρίζουν τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολά και του Λιβάνου. Αυτά τα δύο, ξέρετε, δεν συμβιβάζονται εύκολα. Και ως εκ τούτου, το Ισραήλ αισθάνεται ότι τουλάχιστον σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει το ελεύθερο χέρι να συνεχίζει την πολεμική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στο Λίβανο. Διότι βάλει εναντίον της Χεζμπολά, μιας θεωρούμενης τρομοκρατικής οργάνωσης και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτή την πολιτική μία στο καρφί και μία στο πέταλο, η οποία δεν είναι και τόσο αποτελεσματική. Τώρα, στη στάση αυτή του Νετανιάχου, πιστεύετε ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο? Αν νομίζω το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, αυτό το αξιοποιεί πλήρως ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μεταβατική περίοδο και υπάρχει ένα ιονί πολιτικό κενό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Biden παραμένει στο Λευκό Οίκο, μέχρι το Γενάρη θα είναι εκεί. Αλλά παρά τα αυτά δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στο Ισραήλ, διότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπονόμευε την οποιαδήποτε προοπτική του Δημοκρατικού Κόμματος να κερδίσει τις εκλογές. Δηλαδή η Κάμελα Χάρις να καταλάβει το Λευκό Οίκο. Και ως εκ τούτου είναι κατά κάποιο τρόπο σε μια δύσκολη κατάσταση που τον αυτοπεριορίζει από το να αναλάβει οποιαδήποτε δραστική ενέργεια. Και αυτό το αξιοποιεί πέρα για πέρα ο Νετανιάχου πολύ περισσότερο, που ο ίδιος προσωπικά έχει ως επιλογή την εκλογή Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως, όλη αυτή η κατάσταση και όλη αυτή, αν θέλετε, η αστάθεια και η συγκρουσιακή χημεία στη Μέση Ανατολή διευκολύνει και ενισχύει τελικώς την εκλογή Τραμπ, και αυτό είναι μέσα στον σχεδιασμό του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Από την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είστε ικανοποιημένος? Όχι, βεβαίως. Δεν μπορεί κάποιος να είναι ικανοποιημένος, ξέρετε, διότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις προσπάθειες που καταβάλει ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, ο Ζόσεφ Μπορέλ, δεν μπορεί να αρθρώσει μία αποτελεσματική πολιτική για το χώρο της Μέσης Ανατολής, πέρα από το σκέλος της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και δεν μπορεί να το κάνει αυτό, το έχουμε ξαναπεί, διότι είναι βαθύτατα διχασμένοι πάνω στο ζήτημα Ισραήλ-Γάζα, Ισραήλ-Παλαιστίνη κτλ. Βεβαίως η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπέρ της λύσης των δύο κρατών, και αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να το καταγράψουμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κάνει καμία ουσιαστική παρέμβαση για την επίτευξη ειρήνης, σταθεροποίησης και τερματισμού του πολέμου. Δυστυχώς δεν έχει τα μέσα, αλλά κυρίως δεν έχει την συλλογική βούληση, την ενιαία φωνή την οποία είχε στον πόλεμο για την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία. Επομένως δεν μπορεί κάποιος να είναι ικανοποιημένος.
Να πάμε τώρα και στην Αυστρία, όπου εκεί είχαμε νίκη της ακροδεξιάς. Σας ευνηδίασε το αποτέλεσμα και τι σηματοδοτεί αυτή η νίκη? Κοιτάξτε, δεν με ευνηδίασε, διότι δημοσκοπικά ήταν αναμενόμενο ότι το ναζιστικό κόμμα, και εδώ θα πρέπει να το τονίσουμε ότι δεν έχουμε να κάνει με μία ακροδεξιά. Έχουμε να κάνει με ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε από ναζιστές στη δεκαετία του 50. Επομένως είναι μία πολύ ακραία εκδοχή ακροδεξιάς και για πρώτη φορά έρχεται πρώτο στις εκλογές. Το πιθανότερο σενάριο είναι να μην σχηματίσει κυβέρνηση, αυτόνομα δεν μπορεί να το κάνει. Ενδεχομένως το Λαϊκό Κόμμα που κυβερνά σήμερα να επιχειρήσει ένα συνασπισμό μαζί του, αν και το πλέον κατά κάποιο τρόπο αποδεκτό σενάριο θα ήταν να επιχειρήσει ένα συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι είναι η τρίτη δύναμη με 21%, καταγράφουν το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία τους, αλλά παρά τα αυτά παραμένουν μία υπολογίσιμη δύναμη. Ωστόσο για την Ευρώπη συνολικά είναι ένα πολύ πολύ κακό αποτέλεσμα, διότι εάν εκτιμήσουμε ότι η Αυστρία, η Ολλανδία, η Ιταλία βρίσκονται ήδη υπό κυβέρνηση ή ακροδεξιάς, ενώ η Ιταλία και η Ολλανδία, και η ακροδεξιά σημειώνει βήματα προόδου στη Γερμανία, η εναλλακτική σε τρία κρατήδια, είτε πρώτη είτε δεύτερη, γίνει να σχηματιστεί ένας άξονας που περιλαμβάνει και την Ουγγαρία και ενδεχομένως τη Γαλλία στο μέλλον, που δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό κατά κάποιο τρόπο δείχνει ότι η Ευρώπη διολυσθένει στο σκοτεινό μαύρο παρελθόν της. Δηλαδή στους δαίμονες του παρελθόντος. Και αυτό είναι εξόχως επικίνδυνο και για τη δημοκρατία και πολύ περισσότερο για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Τώρα, πώς ερμηνεύεται αυτή την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη? Πού οφείλεται? Είναι σύμπτωμα μόνο των τελευταίων ετών ή είχε αρχίσει να καλλιεργείται το έδαφος από πιο νωρίς? Έχει αρχίσει από πιο νωρίς οπωσδήποτε, αλλά έχει ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ξέρετε, υπάρχει μία δέσμη από λόγους που κατά κάποιο τρόπο εξηγεί το φαινόμενο και οι λόγοι αυτοί είναι κάπως διαφορετικοί από χώρα σε χώρα. Αλλά πάντως, τα ζητήματα που φαίνεται να συμβάλλουν στην άνοδο της ακροδεξιάς είναι πρώτον το μεταναστευτικό, το οποίο λίγο πολύ ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, για όλες τις χώρες. Δεύτερον, οι ανισότητες. Τρίτον, και αυτό είναι ένας σχετικά πρόσφατος λόγος, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία τίνει να ενισχύει την ακροδεξιά, διότι σχεδόν όλα τα ακροδεξιά κόμματα, με την επιφύλαξη της Ιταλίας, ενώ των αδελφών Ιταλών κτλ., έχουν μία έντονη φιλορωσική τοποθέτηση, ιδιαίτερα το κόμμα Ελευθερίας στην Αυστρία, και ως εκ τούτου είναι αντίθετοι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην πολιτική των εθνικών κυβερνήσεων που στηρίζει την Ουκρανία. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος, ξέρετε. Τα τελευταία χρόνια έχει κατά κάποιο τρόπο δυσφημιστεί πάρα πολύ το αφήγημα της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς. Και αυτό, ξέρετε, ουσιαστικά οδηγεί σε νομιμοποίηση του αφηγήματος της ακροδεξιάς. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί το τι επικρίνουμε, πώς το επικρίνουμε. Δεν εννοώ να μην επικρίνεται, να επικρίνεται, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα η επίκριση και εντελώς άλλο η δυσφήμιση. Η δυσφήμιση δυστυχώς έχει ως συνέπεια την άνοδο της ακροδεξιάς. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα λάθος, το οποίο θα πρέπει επίσης να προβληματίσει τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις στον ευρωπαϊκό χώρο.
Δεδομένου τώρα ότι το μεταναστευτικό εργαλειοποιείται πολλές φορές από την ακροδεξιά και στην Αυστρία, εφόσον νίκησε ένα νεοναζιστικό κόμμα, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι η Αυστρία έχει και το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά? Να σας πω, το γεγονός ότι έχει το χαρτοφυλάκιο είναι λίγο οξύμερο, αν θέλετε, αλλά να σημειώσουμε ότι οι επίτροποι δεν εκφράζουν τις εθνικές τοποθετήσεις, την εθνική πολιτική. Είναι ανεξάρτητοι, μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή εκφράζει το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Επομένως, καλό θα είναι αυτό να μην το υπερδραματοποιήσουμε. Αλλά το γενικότερο πρόβλημα όμως ορθώς το έχετε θίξει και παραμένει. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια πιο αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη, οπωσδήποτε να εφαρμοστεί το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, αλλά πρέπει να πάμε πολύ πιο πέρα. Μια γνήσια κοινή μεταναστευτική πολιτική με αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, αλλά σεβόμενη τις ανθρωπιστικές αξίες και το διεθνές δίκαιο, μία πιο αποτελεσματική πολιτική στο εσωτερικό για την ενσωμάτωση και όλα τα σχετικά συγγενικά ζητήματα, τα οποία ακόμη δεν έχει δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο λόγος είναι ο ίδιος που προαναφέραμε. Οι χώρες είναι διχασμένες. Ορισμένες χώρες δεν θέλουν να συμπράξουν καθόλου σε αυτή τη μεταναστευτική πολιτική, παραδείγματος χάρη η Ουγγαρία κτλ. Και ως εκ τούτου βρισκόμαστε σε μία, αν θέλετε, επισφαλή ισορροπία αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.